Μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά των οδηγών αναμένεται να φέρει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά τις παραβάσεις, καθώς προβλέπονται τσουκτερά πρόστιμα σε όσους οδηγούς επιδεικνύουν επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, ενώ σε μία σειρά περιπτώσεων προβλέπεται ακόμα και αφαίρεση πινακίδων αλλά και άδεια κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών, οι παραβάτες θα τιμωρούνται πιο αυστηρά από ό,τι μέχρι σήμερα, μέχρι και στο τριπλάσιο του αρχικού ποσού, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κριτήριο δε για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου θα αποτελεί πλέον η φορολογική δήλωση του οδηγού. Μπορούν όμως να αλλάξουν οι οδηγοί? Ο Έλληνας μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά, απλά το θέμα είναι να αποφασίσει και ο ίδιος από μόνος του να αλλάξει. Με πίεση δηλαδή, περί τι, δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί κάτι. Για παράδειγμα, σε μια πόλη όπως η Ναύπακτος που βουλιάζει από το κυκλοφοριακό, τα νέα μέτρα και τα τσουχτέρα πρόστιμα, φαίνεται πως θα λειτουργήσουν μάλλον θετικά ως προς τη συμμόρφωση των οδηγών. Καλό είναι να υπάρχουν λίγο πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά τη συμμόρφωση των οδηγών απέναντι στην συμπεριφορά τους κατά την οδήγηση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι δεν παίζει ρόλο μόνο ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος πρέπει να είναι αυστηρός. Πρέπει να υπάρχει και μια γενική εποπτεία στους δρόμους, διότι όταν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που είναι γεμάτο λακκούβες ή ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει διαγράμμιση, όσο νομότυπος και να είσαι εσύ, υπάρχουν κάποια πράγματα που το κράτος πρέπει και αυτό να προβλέψει και να φτιάξει ώστε να υπάρξει επιτυχής αποτέλεσμα με τα νέα αυτά μέτρα. Κάποια στιγμή κάτι έπρεπε να γίνει ώστε ο Έλληνας να αποκτήσει παιδεία και οδηγού και ανθρώπου παύλα πεζού, οπότε γιατί όχι. Αν οι αυστηρές ποινές θα φέρουν και καλύτερη συμπεριφορά στους οδηγούς, ευπρόσδεκτες. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας οι παραβάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας επικινδυνότητας και υψηλής επικινδυνότητας. Τα πρόστιμα θα είναι έως 100 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, από 101 έως 300 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία και ως 600 ευρώ για τις υψηλής επικινδυνότητας παραβάσεις. Παράλληλα, οι παραβάσεις χωρίζονται σε υψηλής συχνότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τέλος, την άδεια οδήγησης και τις πινακίδες του οχήματος θα χάνουν για 60 μέρες οι οδηγοί που χρησιμοποιούν κινητό χωρίς ακουστικά ή στην ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση, παρκάρουν σε θέσεις ή διαβάσεις ατόμων με αναπηρία, χρησιμοποιούν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δεν φορούν ζώνη ή κράνος, δεν ασφαλίζουν τα παιδιά σε ειδικά καθίσματα ή με τη ζώνη ή πετάνε ακόμα και τσιγάρο ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.